My Channel Again. Είμαι η Μπέλα Μέρη και είμαι πάρα πολύ καλά. Όπως είδατε, πήγα για καφέ με τις φιλενάδες μου και στο καπάκι έφαγα αυτό το τέλειο πρωινό, το οποίο πιστέψτε με είναι ό,τι καλύτερο. Σου δίνει απίστευτο κορεσμό, είναι τόσο θρεπτικό και τόσο delicious. Welcome λοιπόν σε ένα ακόμα βλογκάκι σε αυτό εδώ πέρα το κανάλι. Αν δεν έχεις κάνει ακόμα εγγραφή, κάνε την εγγραφή σου, δωρεάν είναι. Χτύπα και το καμπανάκι για να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις από την Μπέλα Μέρη και να με ακολουθήσεις και στα social media. Βασικά να με ακολουθείς στο Instagram πιο πολύ, γιατί γίνονται πάρα πολύ ωραίοι διαγωνισμοί. Με βλέπετε κάθε μέρα, τσαλακώνομαι. Γενικά, περνάμε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, σήμερα, έχω να σου πω ότι έχω βγάλει την πέμπελη, έχω ανάψει το air condition, έχω ανάψει τον ανεμιστήρα. Μπορεί να τους ακούσει και όλες τους φίλους μου εδώ πέρα στο σαλόνι, αλλά ειλικρινά, πιστέψτε με, έχω βγάλει την πέμπελη. Αύριο που λέτε είναι Παρασκευή, σήμερα εντωμεταξύ είναι Πέμπτη, 24 του μηνός, και αύριο είναι Παρασκευάρα. Παίρνουν απολυτήριο τα παιδιά και περιμένουμε πώς και πώς να μπει ο Ιούλιος, να σηκωθούμε να φύγουμε. Έχω χρόνια και ζαμάνια να φύγω Ιούλιο. Συνήθως φεύγω Αύγουστο και περνάω όλο τον Ιούλιο στην Αθήνα. Φέτος θα φύγω, παιδιά. Αυτό είναι, το περιμένω πώς και πώς. Δεν αντέχω άλλο, ειλικρινά. Ειλικρινά νομίζω ότι θα πηγαίνω σε μια παραλία και θα κάτσω όλη τη μέρα. Θα λιώσω βασικά. Δεν με νοιάζει τόσο να μαυρίσω, το να λιώσω και να ξεφύγω, να μην σκέφτομαι τίποτα. Αυτό με νοιάζει. Οπότε, επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια και κουράζουν και σε καταλαβαίνω και σε νιώθω, σήμερα, όπως βλέπεις τον τίτλο, σου έχω ένα βλογκάκι, φιλενάδα. Θα αρχίσω με ένα jumbo haul, το οποίο πήγαμε με τα παιδιά του Αγίου Πνεύματος. Ήθελα κάπως να τα απασχολήσω, γιατί καταλαβαίνεις. Λέω, παιδιά, πάμε στο jumbo και θέλανε και πολύ σπρόξιμο, να σου πω την αλήθεια. Και ο λόγος που πήγα στο τζάμπο ήταν ότι επειδή την Κυριακή πήγαμε για μπανάκι και έβλεπα ότι τσούκου τσούκου κάτι μας λείπουνε, ρε παιδί μου. Οπότε λέω, έλα, ευκαιρία είναι. Πάμε στα τζάμπο. Οπότε τώρα, σε αυτό εδώ πέρα το βλογκάκι, θα αρχίσουμε με το τζάμπο haul. Είναι λίγα τα πραγματάκια, γι' αυτό και όλες το ονόμασα και mini jumbo haul. Δεν έχω ιδέα τι θα επακολουθήσει σε αυτό εδώ πέρα το βίντεο. Βασικά το αποκαλύπτει ο τίτλος, αλλά εγώ μέχρι να γράψω τον τίτλο δεν ξέρω τι μου γίνεται. Έχω να σου πω. Λοιπόν, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Και αφού έβαλα το κινητό μου αθόρυβο, γιατί αρχίσανε τώρα του τα Instagram, θα ξεκινήσω λοιπόν με σαγιονάρες που πήρα για το σύζυγο, αλλά πήρα και στο παιδί. Είχα ξαναπάρει, θυμάσαι που σου είχα δείξει στο Jumbo Haul, ναι, που είχα κάνει το μεγάλο. Παιδιά, πάνε. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι και για πολλά, αλλά να έχουμε να λέμε τώρα. Τέλος πάντων, δύο σαγιονάρες για τα αγόρια. Επειδή τώρα λοιπόν είμαστε σε μια φάση που φεύγουμε από τα κουβαδάκια, φεύγουμε, εντάξει, δεν τρελαινόμαστε και πάρα πολύ, εντάξει, για την ουρανία δεν το συζητάω, είναι σε μια φάση, άσε με τώρα να λιώσω στην παραλία στο βιβλιαράκι μου. Είμαστε στη φάση τώρα που τους πήρα δύο στρώματα και πήρα δύο ίδια, γιατί στάνταρ θα μαλώσουν. Όχι, το δικό μου είναι πιο μεγάλο, το δικό σου είναι πιο ωραίο. Ρε, δεν με παρατάτε. Οπότε πήγα και τους πήρα αυτά εδώ πέρα, τα δύο τα στρώματα, τα οποία είναι στρώμα που έχει και μαξιλαράκι. Είναι αρκετά μεγάλα, μπορώ να σου πω, γιατί τα φουσκώσαμε όταν ήρθαμε επιτόπου από το σπίτι και είναι φανταστικά. Τρόμπα να έχετε, όρεξη να έχετε να φουσκώνετε. Αυτό έχω να σου πω. Θέλει πάρα πολύ αέρα. Γενικά φουσκώνουν γρήγορα, μπορώ να σου πω. Τα πήρα πάρα πολύ φτηνά, 9,99 το ένα. Θα συνεχίσω τώρα με μία βαλίτσα, την οποία πήρα δύο βαλίτσες. Αυτή εδώ πέρα του Τζαμπό, η οποία είναι μόφια, και αυτή εδώ πέρα τα ανθάκια. Είναι η μεσαία. Αυτή τη συγκεκριμένη την πήρα 25 ευρώ, δηλαδή πήρα δύο. Πήρα μία για την ουρανία, αλλά πήρα μία και για τη μαμά μου. Θα δούμε τι θα απεχτεί από θέμα ποιότητας. Είναι αρκετά βαθιά. Έχει δύο θήκες εδώ πέρα, όπως βλέπεις, δύο φερμοαράκια. Έχει ροδάκια για να την πλάς παντού και να κάνει η βαλίτσα ζωάρα. Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, εγώ μπήκα στα τζάμπο για να πάρουμε μόνο τα δύο στρώματα. Παρ' όλα αυτά, καταλαβαίνεις ότι κάθε φορά θα πω, όταν πας στα τζάμπο δεν γλιτώνεις. Πήρε αυτό εδώ πέρα το μαξιλάρι η κόρη μου και ο γιος μου. Γιούχου να πούμε, ό,τι να είναι, απλά. Απλά να καταθέτουμε χρήματα, κατάλαβες. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι ένα ντόνατς, το θέλανε σαν διακοσμητικό. Τότε το πήρα. Μπορείς να πεις και όχι. Μπορείς να πεις και όχι, αλλά δεν είναι στην παρούσα βάση. Τέλος πάντων, πήραμε αυτό εδώ πέρα το μαξιλαράκι, δύο κιόλας. Του πήρα αυτή την μπάλα. Βασικά πήρα μια μπάλα ποδοσφαίρου, γιατί μέχρι στιγμής είχαμε κάτι αερόμπαλες και ήταν πάρα πολύ ελαφριές και δεν του κάνανε. Οπότε, επειδή πηγαίνουμε και στο εξοχικό, να έχει να παίζει το παιδί. Του πήρα αυτό το φτιάρι. Βασικά μόνο αυτό ήθελε. Δεν θέλει και πολλά. Να ανακαλύψει τις παραλίες μας και βρούμε κανένα θησαυρό, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, επόμενο. Πήρα σαγιονάρες. Πήρα αυτές για μένα και πήρε και η κόρη μου αυτές.
Είμαστε στη φάση μονόχρωμες αγιονάρες, γιατί όπως σας είπα και σε άλλα τζάμπο, χολ, νομίζω ότι είναι περιττό πλέον το σχέδιο. Σε 2-3 φορές να πληθεί αγιονάρα, πάει το σχέδιο, άρα πληρώνεις μόνο το σχέδιο. Θα μου πεις, ναι, αλλά καλά τα λες. Στου άντρα σου όμως, του σύζυγου, εντάξει, μου άρεσε και τα πήρα, αλλά θέλω να σου πω ότι είναι καλύτερο να παίρνεις μονόχρωμες. Δεν υπάρχει λόγος να παίρνεις με κάτι με σχέδιο. Επόμενο, πήρα αυτές εδώ πέρα τις αμμονίες. Το κόκκινο είναι για τα παιδάκια και το μπλε είναι για τους μεγάλους. Δεν μπορώ να καταλάβω, προφανώς θα είναι λίγο πιο ήπιο για τα παιδιά, δεν μπορώ να ξέρω. Πρώτη φορά παίρνω κι εγώ αμμονία από τα τσάμπο. Τέλος, η Ουρανία πήρε αυτό εδώ πέρα το νεσεσεράκι, το οποίο είναι διάφανο να την βολεύει για την παραλία. Και τέλος πήρε και αυτήν εδώ πέρα την θήκη για τα γυαλάκια του ηλίου, έτσι τσουκουτσούκου, και το βάζεις πάρα πολύ εύκολα. Αυτό ήταν, κορίτσια μου, το mini jumbo haul. Σας είπα, ήταν πάρα πολύ μικρό. Πήγα ίσα ίσα μόνο να πάρω για τα στρώματα και να μην μου ζαλίζουν τον έρωτα στην παραλία. Ειλικρινά, δηλαδή, έλεος να πούμε, πας ένα μπάνιο στο βάζουν ξινό. Τέλος πάντων, να είναι καλά τα παιδιά, να περνάνε καλά, αλλά και εμείς οι γονείς θέλουμε λίγο έτσι να χαλαρώσουμε, ρε αδερφέ, να διαβάσουμε το βιβλιαράκι μας. Λοιπόν, οπότε τώρα θα σας κλείσω, θα πάω να πλύνω το νεροχύτη μου, να σφουγγαρίσω και θα τα πούμε πιο μετά. Γεια σας ξανά, αναμένη, παιδιά, δουλειά δεν είχε διάλογος, άκου. Αρχικά έχω να σου πω ότι μόλις βγήκα από το μπάνιο, τελείωσα τις δουλειές μου, όπως είδες έχω και γεμιστά, είχα φτιάξει από χθες. Δεν μπορείς να το πιστέψεις τώρα, βγήκα εντωμεταξύ έξω για ποιο λόγο. Αφού τελείωσα τις δουλειές και λέω, ωραία, στάκα, δεν έχεις και φαγάκι, θα κάτσεις λίγο να αράξεις. Ναι, καλά. Με πήρε τηλέφωνο η μαμά μου και μου λέει, με κλέψανε. Χριστέ μου, λέω, Παναγία μου. Μου λέει, είμαι στην αστυνομία, έλα για μάρτυρα, μου λέει, να βγάλουμε την ταυτότητα. Χριστέ μου, λέω, Παναγία μου, λέω, όπα, λέω, ηρέμησε πρώτα απ' όλα. Μου λέει, μου κλέψανε το πορτοφόλι, της πήρανε λεφτά, της πήρανε ταυτότητα. Τέλος πάντων, εγώ πήγα στην αστυνομία τώρα ντάλα μεσημέρι, ειλικρινά. Το καλό είναι ότι είναι ακόμα μία παρά, σε λίγο έρχονται τα παιδιά. Τελείωσα και τις δουλειές μου, εντάξει παιδιά. Την κλέψανε, την είχαν στήσει, την είδαν ότι πήρε λεφτά από την τράπεζα και της πήρανε το σακουλάκι με το πορτοφόλι. Πάει, τα πάντα, όλα. Πάλι καλά που δεν της πήρανε το κινητό γιατί το είχε πάρει καινούριο. Όχι, το εγκεφαλικό το ίδιο. Εδώ πέρα μωρέ της είχαν κλέψει μέσα από την τσάντα της μισή μπανάνα, στα λεφτά θα κολλήσουνε. Πώς έχουμε καταντήσει έτσι, η κοινωνία μας, παιδιά, ελπάσο έχουμε γίνει, μα πραγματικά. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, ήρθα εγώ μετά στο καπάκι, μούλια στον υδρότα, δεν μπορώ να σου το περιγράψω αυτό, και έκανα ένα μπάνιο. Λοιπόν, και αφού έκανα ένα μπάνιο, τώρα θέλω να ενυδατώσω εδώ, παρεούλα θα ενυδατώσουμε την μούρη αυτή. Αρχικά έχω να σου πω ότι έκανα ντε μακιγιάζ με αυτό εδώ πέρα το προϊόν, το οποίο είναι από την ΑΠΒ, το παίρνω από το φαρμακείο. Είναι ένας καθαριστικός αφρός, ο οποίος μυρίζει λεβάντα. Ό,τι καλύτερο έχω δοκιμάσει τα 5 τελευταία χρόνια. Το παίρνω, το ξαναπαίρνω again and again. Είναι απίστευτο, δεν τζούζει καθόλου τα μάτια. Αν δεν το έχετε δοκιμάσει, σας το συστήνω ανεπιφύλακτα. Δεν τζούζει καθόλου τα μάτια. Ενυδατώνει παράλληλα, αλλά καθαρίζει και σε βάθος. Μετά στο καπάκι έβαλα αυτήν εδώ πέρα τη λοσιόν από Garnier. Είναι από τη σειρά Bio και όπως βλέπετε μου έχει τελειώσει. Μυρίζει θυμάρι. Μου αρέσει πάρα πολύ. Φέρνει θυμάρι. Σε κάποιους ίσως να τους ενοχλεί, αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι από την σειρά Bio. Πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, στο καπάκι θα βάλω ορό. Μου τελειώνει τώρα, είναι από την Elixir Cosme που μου το είχαν στείλει. Το έχω στο ψυγείο. Είναι με υαλουρονικό. Βάζω και το πρωί αλλά και το βράδυ υαλουρονικό. Αχ, παιδιά, έχω και τον ανεμιστήρα τώρα εδώ πέρα και με δροσίζει. Έκλεισα το air condition με στην βιασύνη μου να πάω στην αστυνομία. Εν τω μεταξύ, εγώ δεν περπατάω. Όπως καταλαβαίνεις, το αστυνομικό τμήμα είναι από μένα 5 τετράγωνα. Αποκλείεται με στη ζέστη εγώ να περπατήσω. Άντε και δεν περπατάω. Πήρα το αυτοκίνητο, παιδιά, δεν έβρισκα πουθενά παρκάρεις. Πού να παρκάρεις, πλάκα μας κάνεις. Του λέω το αστυνομικού να σου πω, μπορώ να διπλοπαρκάρω. Έχω φέρει τη μάνα μου εδώ πέρα.
θέλει να γίνω αυτό της μάρτυρας να βγάλουμε υπογραφή. Έλα μου λέει, εντάξει, τι καλούλης ρε παιδί μου. Λοιπόν, και μόλις έχει απορροφηθεί και τώρα θα πάω στην ενυδάτωση των ματιών μου αλλά και των χιλιών μου. Θα βάλω από Aloe Plus, είναι μια κρέμα 2-1, φοβερή κρέμα, Aloe Plus, ελληνική εταιρεία, αγαπάω. Λοιπόν, πάρα πολύ μικρή ποσότητα εδώ στην περιοχή των ματιών. Αχ, και απαλές κινήσεις, μη σου πω και τα ποναριστά. Αχ, πάλι καλά, εν τω μεταξύ, δεν λες πάλι καλά που έχω μαγειρέψει, θα έρθουνε τα ζουζουνάκια και θα πεινάνε. Αλλά τώρα, αχ, ωραία, θα βάλω και στα χυλάκια, εγκριχνάδια, την περιοχή των χιλιών, με τίποτα, θέλει και αυτό το ενυδάτωση και στο καπάκι θα βάλω και την ενυδατική μου. Αυτή τη φορά τελειώνει κιόλας, αυτόν τον καιρό κοιτάω να κάνω ένα, κάτσε να δεις πως το λένε, ένα project pan, να τελειώσω κάποια πραγματάκια. Είναι από τη σειρά Bio και αυτή, από Garnier, μυρίζει λεβάντα, εμένα με ενοχλεί. Το έχω πει χίλιες φορές, δεν τελειώνει με τίποτα ειλικρινά, αλλά δεν μπορώ να βάζω και πάρα πολύ ποσότητα, δεν την μπορώ και την πολύ κρέμα, δεν το κάνω από θέμα τσιγκουνιάς. Απλά δεν τελειώνει με τίποτα. Τέλος πάντων, μυρίζει λεβάντα. Παρόλα αυτά, ενυδατώνει, θρέφει την επιδερμίδα πάρα πολύ καλά. Δηλαδή τη δουλειά της την κάνει. Φανταστική είναι. Αλλά εμένα με ενοχλεί το άρωμα λεβάντας. Εννοείται ότι θα βάλουμε και στο λαιμό την ποσότητα που περισσεύει. Λοιπόν, έτοιμη, ενυδατωμένη. Θα πιω και μια μπουκάλα νερό να ενυδατώσω και τον οργανισμό μου. Αυτά που λέτε, αυτό ήταν το upgrade. Λοιπόν, θα κλείσω τώρα να ξεκουραστώ λίγο για να περιμένω τα παιδάκια μου να φάμε. Γεια σας ξανά, Παρασκευή σήμερα. Έκλεισα κάπως άδοξα την Πέμπτη, γιατί πολύ απλά μετά ήρθανε τα παιδιά, φάγαμε και για έναν περίεργο λόγο, πες ότι αγχώθηκα με τη μαμά μου που την κλέψανε, με έπιασε μία ζάλη, έπεσε σαν κοτόπουλο. Φάγαμε δηλαδή, μαθήματα δεν είχαμε, και ζαλίστηκα μετά και έπεσα ξερή, πήρα ένα παραντόλ και κοιμήθηκα και λίγο ίσιωσα. Μετά δεν είχα όρεξη να κάνω τίποτα. Οπότε σήμερα Παρασκευή που λέτε, εμείς τελειώσαμε το σχολείο. Καλό καλοκαίρι σε όλα τα παιδάκια, καλή ξεκόρεση σε όλους τους γονείς. Μία χρονιά δύσκολη μπορώ να πω, με 6 μήνες τηλεκπαίδευση. Χαρά στο κουράγιο μας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη όμως που τελείωσε και αυτή η δύσκολη χρονιά. Εύχομαι η μετέπειτα χρονιά να είναι πιο εύκολη για όλα τα παιδάκια αλλά και για τους γονείς. Περάσαμε. Πάμε τώρα για Τετάρτη αλλά και Έκτη και είμαι εγώ εδώ πέρα στην κουζίνα για να σου πω ότι πεινάω. Πεινάμε όλοι, ήρθαμε από το σχολείο, ήπιανε τα γάλατά τους και είδα χθες στο TikTok που καθόμουν και χαλάρωνα μία συνταγούλα πάρα πολύ εύκολη, ευελπιστό για brunch, σπιτικό brunch. Οπότε σκέφτομαι να σας δείξω πώς θα το κάνουμε αυτό το brunch. Πήγα και στο σούπερ μάρκετ πριν ανοίξω την κάμερα και πήρα, κάτσε να σου δείξω λίγο τι πήρα. Λοιπόν, πήρα αυτό εδώ πέρα το καινούριο λαδάκι από Νταλόν, είναι λαδάκι για τα μαλλιά. Είχα το παλιό της Απιβίτα, το οποίο δεν ήμουν καθόλου ευχαριστημένη, ενώ όμως κοβόλαγε στην αρχή που έβαζε στο μαλλί σου, το έκανε σε εφαρμογή. Όμως μετά για έναν περίεργο λόγο μου μύριζε μούχλα, του έδωσα 2 ευκαιρίες, αλλά με απογοήτευσε. Γενικά δίνω ευκαιρίες, δεν τα παρατάω εύκολα. Οπότε αυτή τη χρονιά, μόλις σήμερα δηλαδή, πήρα από Νταλόν αυτό εδώ πέρα το λαδάκι, το οποίο θα με βοηθήσει να προστατεύσει το μαλλί μου όταν βγαίνω από τον ήλιο. Λοιπόν, κάτσε λίγο να το μυρίσουμε κιόλας. Δεν είναι για πολλά γιατί είναι λαδάκι. Αχ, μυρίζει φανταστικά αρχικά. Αχ, είναι τέλειο. Είναι τέλειο. Θα βγω κιόλας σε λίγο πάλι, μετά το μπράτς για να χωνέψω. Αχ, παιδιά, μυρίζει φανταστικά. Ελπίζω με την πάροδο της ώρας να μην μυρίζει και αυτό μούχλα όπως το άλλο. Επίσης, πήγα και πήρα αυτήν εδώ πέρα την μασκούλα από Καροτέν, η οποία είναι μία μάσκα για after sun, για το πρόσωπο, η οποία έχει μέσα aloe vera και υαλουρονικό. Πρέπει να με ενυδατώσει, πρέπει. Θα τη δοκιμάζω και θα σας πω. Και στο τέλος, πήρα αυτές εδώ πέρα τις τορτίγες για να κάνουμε το brunch. Είσαι έτοιμη για brunch? Πάμε να δούμε τι θα χρειαστούμε. Πάμε λοιπόν να κάνουμε το σπιτικό το brunch. Αυτό που θα χρειαστείς είναι 4 αυγά, τορτίγες, μία φόρμα αντικολλητική, κασεράκι και ό,τι αλαντικό θέλεις. Μπορείς να βάλεις και σπανάκι για να δώσει αυτή την πρασινάδα, όμως εγώ τώρα δεν έχω σπανάκι, οπότε δεν θα βάλω σπανάκι. Λοιπόν, αρχικά θέλω να πάρω τις τορτίγες μου και να τις βάλω εδώ πέρα, ακριβώς στη φορμίτσα. Χρειάζομαι 2 τορτίγες. Τις έχω βάλει κάπως έτσι.
Έτσι, θα βάλω τη γαλοπούλα. Σημείο, μπορείς να βάλεις τώρα το σπανάκι. Εγώ όμως επειδή δεν έχω σπανάκι, θα προτιμήσω τώρα να βάλω ντοματίνια. Λοιπόν, σε αυτή τη φάση θα ρίξω τα αυγά. Πρώτη φορά την κάνω και εγώ τη συνταγή, παιδιά. Δεν ξέρω αν θα πετύχει. Ελπίζω να πετύχει. Λοιπόν. Σε αυτό τώρα το σημείο θα ρίξω το κασέρι το τριμμένο πάνω από τα αυγουλάκια μου. Θα ρίξω και ντοματίνια τα οποία τα έχω κόψει. Τέλος θα βάλω λίγο αλάτι και πιπέρι. Είναι κάπως έτσι αυτό τώρα. Λοιπόν, και το βάζω τώρα κατευθείαν στο φούρνο, στους 180, οπότε έτοιμο για φούρνο. Έτοιμο. Λοιπόν, σαν συμβουλή, αφήστε το όσο πάει, δηλαδή μισή ώρα και κάτι, για να ψηθεί το αυγό. Δεν σας πειράζει εδώ πέρα που η τορτίγια ήδη λίγο παραπάνω ψημένη, αλλά είναι τόσο κρατσανιστή. Λοιπόν, περιμένω να κρυώσει για να το δοκιμάσουμε. Έχει ψηθεί πάρα πολύ καλά, μυρίζει τέλεια. Λοιπόν, το κομμάτι το οποίο έκοψα έχει κρυώσει. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Παιδιά, είναι τόσο πλούσια η γεύση. Έχει μόνο 4 υλικά. Αυτά τα ντοματίνια σου δίνουν την τέλεια γεύση. Έχει πάθει ένα σοκ το στόμα μου αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Σκέψου τώρα να έχεις βάλει και το σπανάκι. Άμα θέλεις μπορείς να βάλεις και λίγο ρόκα δίπλα έτσι για τη σαλατίτσα. Έτσι για την πανίδα σου. Παιδιά, δεν υπάρχει. Και λοιπόν, με τη γεύση στο στόμα μου αυτού του σπιτικού μπραντς που μόλις σας έκανα και είναι τέλειο, κάντε το και ειλικρινά στείλτε μου φωτογραφίες και να μου πείτε αν σας άρεσε. Παιδιά, σας το συστήνω ανεπιφύλακτα. Είναι ό,τι καλύτερο έχω δοκιμάσει τον τελευταίο καιρό και τώρα που έχει ζέστη δεν θέλουμε και πολλά, καταλαβαίνεις. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, οπότε κάπου εδώ θα κλείσω το σημερινό το vlog. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Έρχονται τα must have προϊόντα που πρέπει να έχεις για το καλοκαίρι. Πρέπει. Δεν υπάρχει πρέπει σε αυτή τη ζωή. Απλά πιστεύω ότι είναι απαραίτητα αυτά τα προϊόντα. Οπότε μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι, να χτυπάς και το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις από την Bella Mary. Μην ξεχνάτε να κάνετε follow στο Instagram και γενικά στα social media. Και μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε super duper. Φιλάκια πολλά!